κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στις 12.30 το μεσημέρι σήμερα Τρίτη θα ορκιστεί η νέα κυβέρνηση υπό τον κύριο Ζολώτα, η οποία αποτελείται από έξω κοινοβουλευτικές προσωπικότητες που συμμετείχαν στην υπηρεσιακή κυβέρνηση του κυρίου Γρίβα. Με αυτή την κυβέρνηση οδηγούμεθα στις εκλογές της 8ης Απριλίου, μετά την απόφαση των αρχηγών των τριών πολιτικών κομμάτων, τα οποία στηρίζουν την κυβέρνηση, να αποσύρουν τους υπουργούς βουλευτές τους από την κυβέρνηση Ζολώτα. Αφορμή ήταν οι έκτακτες κρίσεις στην ηγεσία του στρατεύματος, οι οποίες επετέλεσαν μία ακόμη τελευταία διαφωνία, που αυτή τη φορά όμως δεν ξεπεράστηκε. Όλα κρίθηκαν στη συνάντηση που είχαν το πρωί οι κύριοι Μητσοτάκης, Παπανδρέου και Φλωράκης με τον κύριο Ζολώτα. Η συνάντηση αυτή των τεσσάρων διήρκεσε 2 ώρες και αμέσως μετά έγιναν δηλώσεις. Ο λόγος για τον οποίο οδηγηθήκαμε σε αυτή την απόφαση είναι ότι υπήρξαν πολλά θέματα τα οποία μας εχώριζαν. Είναι φυσικό 3 κόμματα με διαφορετικά προγράμματα και διαφορετικές ιδεολογίες να μην μπορούν σε όλα τα πράγματα να συνεργηθούν και να υπήρξαν και υπήρξαν ασφαλώς διαφορές απόψεων και ορισμένες ενδοκυβερνητικές τριβές. Εκρίναμε ότι κατά αυτόν τον τρόπο ανταποκρινόμεθα πλήρως προς τις σημερινές ανάγκες της πολιτικής μας ζωής και υπηρετούμε έτσι περισσότερο τα γενικά συμφέροντα και του τόπου και του πολιτικού μας βίου. Υπάρχουν και άλλα νομοθετικά μέτρα επί των οποίων φαίνεται να υπάρχει σοβαρή επιφύλαξη και ήταν περίπου αναπόφευκτο να κλείσει την ζωή της η οικουμενική όπως την ξέραμε. Ήταν αναπόφευκτο. Αναπόφευκτο ήταν, γιατί υπήρξε ριζική διαφωνία σε ορισμένα ζητήματα και είναι καλύτερα να λυθούν τα χέρια, θα έλεγα, των κομμάτων, διότι από τη στιγμή που συμμετέχει σε μια οικουμενική κυβέρνηση, καταλαβαίνεις, δεν μπορείς παράλληλα να λες και τη διαφορετική σου γνώμη στο λαό. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Χρήστος Ατζετάκης, δέχθηκε το απόγευμα αλληλοδιαδόχος τον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των τριών πολιτικών κομμάτων, οι οποίοι του εξέθεσαν τις απόψεις τους για τις σημερινές εξελίξεις. Μετά την έξοδό τους από το Προεδρικό Μέγαρο, προέβησαν σε δηλώσεις. Οι πολιτικές εξελίξεις είναι γνωστές. Η ευθύνη για τις πολιτικές εξελίξεις είναι γνωστό που πρέπει να πέσει. Δεν κάνουμε την ώρα τέτοια συζήτηση. Καθένας παίρνει τις ευθύνες. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι πράγματι το κόμμα της είχε την πρωτοβουλία για αυτή την εξέλιξη, το είπε ο κ. Παπανδρέου, εγώ δεν το είχα πει βγαίνοντας, το ξεκαθαρίζω τώρα. Εμείς είχαμε την πρωτοβουλία αυτής της εξέλιξης, δεν πήγαινε άλλο η κυβέρνηση οικουμενική στήριξη. Είμαι βέβαιος ότι ο κ. Ζολώτας τώρα με τις προσωπικότητες θα τα καταφέρει καλύτερα από ό,τι τα καταφέραμε εμείς οι τρεις, οι οποίοι καταφέρναμε να μην παίρνουμε αποφάσεις, να διαφωνούμε και άλλο να λέμε μέσα και άλλο να λέμε έξω. Τώρα νομίζω ότι θα πάμε ομαλότερα και θα πάμε υπό καλύτερες συνθήκες στις εκλογές. Ευχαριστώ πολύ. Κατά την έξοδό του από το Προεδρικό Μέγαρο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρέας Παπανδρέου, προέβη και αυτός σε δηλώσεις. Είναι πραγματικά κρίμα ότι το έργο που είχαν αναλάβει τα πολιτικά πρόσωπα στο Υπουργικό Συμβούλιο, ένα άκρο σημαντικό έργο στον οικονομικό κυρίως τομέα, αλλά όχι μόνον σε αυτόν, κατά ανάγκην θα υποστούν καθυστέρηση, το ελάχιστον καθυστέρηση, με την αλλαγή η οποία πραγματοποιείται. Ο πρόεδρος του Συνασπισμού της Αριστεράς, κ. Χαρίλαος Φλωράκης, μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δήλωσε. Σαν δικαιολογία, θα έλεγα πρόφαση, προβλήθηκε η ματέωση της συνόδου του ΤΙΣΕΑ για αύριο. Επαναλαμβάνω ότι κατά δική μου εκτίμηση αυτό ήταν μια δικαιολογία, μια πρόφαση και αναζητήστε σουφλιά. Μετά τις εξελίξεις αυτές, η Βουλή αναμένεται να προχωρήσει στην εκλογή του Προέδρου Δημοκρατίας. Αύριο αναμένεται να εκδοθεί η ημερησία διάταξη για την εκλογή του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας και σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές θα γίνουν 3 ψηφοφορίες. Όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Τσαλβάρης, η πρώτη ψηφοφορία θα γίνει στις 19 Φεβρουαρίου, η δεύτερη στις 25 Φεβρουαρίου και η τρίτη στις 3 Μαρτίου. Στις 2 πρώτες ψηφοφορίες για να εκλεγεί Πρόεδρος Δημοκρατίας απαιτούνται τα 2/3 του συνολικού αριθμού των βουλευτών, δηλαδή 200 βουλευτές. Εάν και στη δεύτερη ψηφοφορία δεν επιτευχθεί η πλειοψηφία αυτή, στην τρίτη χρειάζονται 180 ψήφοι.
Το Σύνταγμα προβλέπει φανερή και ονομαστική ψηφοφορία. Μετά την τρίτη ψηφοφορία, δηλαδή στις 3 Μαρτίου, δεδομένου ότι δεν εκλεγεί πρόεδρος Δημοκρατίας, σε διάστημα 10 ημερών θα διαλυθεί η Βουλή και θα προκηρυχθούν εκλογές οι οποίες, όπως δήλωσαν σήμερα οι πολιτικοί αρχηγοί, θα διεξαχθούν στις 8 Απριλίου. Απόψε η συνεδρίαση της Βουλής διήρκε σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, όσο ακριβώς χρειάστηκε ο πρόεδρος του σώματος, κ. Τσαλδάρης, να ανακοινώσει ότι οι εργασίες διακόπτονται για την Παρασκευή, ημέρα που θα διεξαχθεί η συζήτηση που έχει οριστεί για αύριο με θέμα την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Για τις σημερινές εξελίξεις, ο πρόεδρος του Συνασπισμού, κ. Χαρίλαος Φλωράκης, ενημέρωσε την πολιτική γραμματεία του κόμματος. Στις θέσεις που διαμορφώθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση, ασκείται κριτική στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ για τορπιλισμό του έργου της οικουμενικής κυβερνήσεως. Ο Συνασπισμός, όπως ανέφερε η ηγεσία, πίστευε ότι η οικουμενική κυβέρνηση μπορούσε να προσφέρει σημαντικό έργο και εξακολουθεί να ελπίζει ότι τελικά, εκτός από το νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση, μπορεί να προωθηθεί και το φορολογικό νομοσχέδιο. Ταυτόχρονα με τις δημοτικές εκλογές της 14ης Οκτωβρίου θα γίνουν και οι εκλογές για την ανάδειξη των νομαρχιακών συμβούλων της χώρας. Μια μισή ώρα κράτησε το βράδυ η συνάντηση των Υπουργών Εσωτερικών και Μεταφορών κυρίων Κατριβάνου και Τσοχατζόπουλου και τον Απλωτή Υπουργό Μεταφορών κυρίου Κεφαλογιάννη στο γραφείο του κυρίου Τσοχατζόπουλου για την τελική συζήτηση του νομοσχέδιου για το δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομαρχιακά συμβούλια μετά την εξουσιοδότηση από την οικουμενική κυβέρνηση. Στις 8 το βράδυ οι Υπουργοί υπέγραψαν το νομοσχέδιο, το οποίο με τη διαδικασία του κατεπήγοντος θα κατατεθεί στη Βουλή για να ψηφιστεί. Οι περισσότεροι από τους εναρχικούς που είχαν καταλάβει το Πολυτεχνείο απεχώρησαν και εντός του Ιδρύματος παραμένουν μόνο 30 άτομα. Ο Υπουργός Εξωτερικών, κ. Αντώνης Σαμαράς, που παραμένει στην Οτάβα μετά από συμφωνία των πολιτικών αρχηγών με τον Πρωθυπουργό, συναντήθηκε σήμερα στο περιθώριο της κοινής διασκέψεως των χώρων μελών του ΝΑΤΟ και του Συμφώνου της Βαρσοβίας με τον Σοβιετικό ομολογό του, κ. Έντβαρντ Σεβαρνάντζε. Όπως μεταδίδει ο απεσταλμένος του αντένα στην Οτάβα Κώστας Παπανικολάου, που παρακολουθεί τις εργασίες της διασκέψεως «Ανοιχτή ουρανή», ο Σοβιετικός Υπουργός ενημέρωσε τον κύριο Σαμαρά για τις συνομιλίες που είχε με τον Αμερικανό ομολογό του περί το Κυπριακό. Εξέφρασε δε την επιθυμία του να επισκεφθεί την Ελλάδα. Ως πρόσφορο χρόνο για την επίσκεψη αυτή, ο κύριο Σαμαράς θεωρεί την μετά τις εκλογές περίοδο. Την Τετάρτη, ο κύριο Σαμαράς συναντάται με τον Τούρκο ομολογό του, κύριο Μεσούτ Γελμάζ. Περιμένετε μείωση της έντασης στην κρίση των ελληνοτουρκικών σχέσεων μετά τη συνάντηση με τον Γιλμάζ? Μόνιμη διάθεση της χώρας μας είναι η εκτόνωση. Από εκεί και πέρα αυτή η εκτόνωση και η διάθεσή μας για αυτήν θα πρέπει να συνδυαστεί με τη συμπεριφορά της Τουρκίας. Να περάσουμε τώρα σε ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Η οικονομική πλευρά της ενοποίησης των δύο Γερμανιών θα κυριαρχήσει στις συνομιλίες που αρχίζει σήμερα στη Βόνη ο ανατολικογερμανός πρωθυπουργός Hans Modrow. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν απόψε στη Λειψία και στην Καρλ Μάρξ Στατ ζητώντας μια Γερμανία. Αισθητή ήταν η παρουσία νεοναζί. Ο πρόεδρος Μπους, απορρίπτοντας απόψε την αντιπρόταση Γκορμπατσόφ για το μέγεθος των Αμερικανικών και Σοβιετικών στρατευμάτων στην Ευρώπη, συνεχάρει τον καγκελάριο Κόλ για τις προσπάθειές του στην κατεύθυνση μιας ενωμένης Γερμανίας στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Στη Μόσχα, το Προεδρείο του Ανωτάτου Σοβιέτ ζήτησε την έκτακτη σύγκληση του Σοβιετικού Κοινοβουλίου για την καθιέρωση μιας δημοκρατικής, όπως χαρακτηρίστηκε, Προεδρίας με υυξημένες αρμοδιότητες. Αλλά στη Δημοκρατία του Τατζικιστάν κηρύχθηκε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ύστερα από μεγάλης εκτάσεως εθνικιστικές ταραχές σε βάρος Αρμενίων προσφύγων. Στη Νότια Αφρική, ο μαύρος εθνικιστής ηγέτης Νέλσον Μαντέλα διακήρυξε ότι θα αγωνιστεί για την ειρήνη, αλλά υπεραμείνθηκε του ένοπλου αγώνα κατά του Apartheid. Περίπου 50 άτομα σκοτώθηκαν κατά το τελευταίο 24ωρο σε μια νέα έξαρση φυλετικής βίας. Την παγωμένη Ανταρκτική διέσχισαν με τα πόδια δύο λάτρεις της περιπέτειας, Ιταλός ο ένας, Γερμανός ο άλλος, καλύπτοντας απόσταση 2.740 χιλιόμετρων σε τρεις μήνες, γράφει το περιοδικό Der Spiegel. Ξανά τώρα στα δικά μας. Παρατείνονται ως τις 3 Μαρτίου οι χειμερινές εκπτώσεις των εμπορικών καταστημάτων με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και κατόπιν απαιτήσεως των εμπορικών οργανώσεων της χώρας. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης παραμένει νοσηλευόμενος ο κυνηγός Αντώνης Σαχίλας, ο οποίος τραυματίστηκε από πυροβολισμούς Ιουγκοσλάβων στρατιωτών μέσα στο ελληνικό έδαφος, στα Έλληνο-Ιουγκοσλαβικά σύνορα. Εκεί φώναζε, τσίριζε, δεν μπορούσε φυσικά να καταλάβω, δεν μπορούσε να τα καταλαβαίνω τα σύρυγκα. Και μου ρίχνει δύο σφαίρες στα πόδια κάτω, προδυτικές. Σε κάποια φάση μου ρίχνει και μία μέσα στο νερό, μέσα στο πόδι. Εκεί τη στιγμή εγώ το όπλο του είχα κρεμασμένο στην ομοπλάτη μου, πέφτει το όπλο, σκύβω για να πιάσω το πόδι μου και μου αρπάζει το όπλο και με τραβάει
ξέφυγα. Εγώ πήρα το όπλο και τραγίδα να πάει προς τη γραμμή προσωπικό του. Εκείνη τη στιγμή κάνω μια βουτιά στα τσελιά, ήταν κατηφορικά, και άρχισα να παίρνω τούμπες. Και ακούω πίσω να πέσουν, πέσαν άλλες 8-10 σφαίρες. Μία από αυτήν πήρε στο χέρι και το έκανε κομμάτι. Για τον καιρό στην Αττική, τώρα θα μας ενημερώσει ο μετεωρολόγος μας Σπύρος Δινάρδος. Νεφώσεις με παροδικές βροχές προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Αλλά μετά το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα είναι νότιο-δυτική μέτρη μέχρι ισχυρή και η θάλασσα στο Σαλονικό και νότιο-βοϊκό ταραγμένη μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία που δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή θα κυμανθεί. Στα βόρεια προάστια από 3 μέχρι 10 βαθμούς και στις λοιπές περιοχές από 5 μέχρι 12 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το νυχτερινό δελτίο ειδήσεων του Antenna TV. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.